Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγι Τριγάζη. Είναι μέλος Επιτροπής των Πλημμυροπαθών στη Νέα Σμύρνη της Λάρισσας. Κύριε Τριγάζη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βολιόπουλε, εσάς και στους ακροατές σας. Για πείτε μας τι συνέβη. Λάβατε το ραβασάκι. Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που συνέβησαν εδώ πέρα στην περιοχή της Λάρισσας και σε όλη τη Θεσσαλία, δεν φτάνει που μέσω αυτού του πολύ κλωτού συστήματος της αρρωγής αρκετοί συνάνθρωποι μας έχουν μείνει εκτός, ενώ έχουν πλημμυρίσει, έχουν μείνει εκτός ακόμα και από την πρώτη αρρωγή, δεν έχουν πάρει χρήματα. Ακόμα. Ναι, έχουμε τέτοιους αρκετούς ανθρώπους από τους εκατοντάδες πλημμυρισμένα εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη. Δεν φτάνει αυτά που, και η χαρτούρα που μας ζητάνε απανωτά για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες ή ότι δεν πλημμυρίσαμε. Τη Δευτέρα γίναμε μάρτυρες πολλών κατοικελιών κατοίκων ότι ακόμα και σε αυτούς που πήραν αυτά τα πενιχρά χρήματα της πρώτης αρρωγής ήρθαν τα ειδοποιητήρια του ΕΜΦΙΑ. Το θεωρούμε σαν Επιτροπή Πλημμυροπαθών προκλητικό. Και ακόμα θεωρούμε και προκλητική την κυβέρνηση που μας απάντησε μέσω της ΑΔΕ, δεν βγήκε κάποιος κυβερνητικός εκπρόσωπος, να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας πάει πάλι στην ατομική ευθύνη και να μας λέει ότι πρέπει να ξαναπάμε στην εφορία, να ξανακάνουμε, να πάμε τα χαρτιά για να αποδείξουμε να πάρουμε αυτά τα πενιχρά χρήματα την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ. Αυτό το πράγμα είναι προκλητικό, γιατί καταλαβαίνετε κύριε Βογιόπουλε ότι όταν είναι να μας πάρουν τα λεφτά, μας βρίσκουν κατευθείαν. Όταν να δώσουν έστω και αυτά τα πενιχρά χρήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο πόνος και η αγανάκτηση και η ορκή των κατοίκων είναι μεγάλη. Οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν, άλλοι είναι εκτός, μένουν σε ενίκιο. Άλλοι δεν έχουν πει ακόμα στα σπίτια τους. Δεν έχουν κατορθώσει να φτιάξουν τα σπίτια τους γιατί δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Ή ακόμα και η πρώτη αρρωγή κατά μέσο όρο εδώ πέρα ήταν 3.800 ευρώ, για να καταλάβετε, που πήρανε με πλήρης καταστροφή των κατοικιών τους. Και απ' την άλλη έχουμε την κυβέρνηση να σου στέλνει τα μπιλετάκια και να σου λέει πλήρωσε και από πάνω για σπίτι που δεν κατοικείς, για σπίτι που είναι κατεστραμμένο ή για σπίτι που δεν έχει φτιάξει ακόμα ή ακόμα και αυτοί που το φτιάξανε, που πήραν δανεικά, που με διάφορους τρόπους μπορέσαν οι άνθρωποι να ξαναμπούν στα σπίτια τους, να ζητάει η κυβέρνηση και τον ΕΝΦΙΑ αυτό τον άδικο φόρο και το θεωρούμε πρόκληση. Πείτε μου κάτι, κύριε Τριγάζη. Η ΑΔΕ δηλαδή τι σας είπε, ότι τα πληροφοριακά συστήματα δεν έχουν ενημερωθεί? Όχι. Η ΑΔΕ είπε ότι ό,τι ήταν άδος εδώ και όποιος έχει τηρεί τα νόμιμα έγγραφα, ναι, να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΗ για να ξανακάνει τα χαρτιά. Ξανά. Και προσέξτε, στην αρρωγή όλων μας υπάρχει το αφημί μας, τα πάντα. Όταν κάνεις αίτηση σε αυτό το σύστημα, δεν μπορεί να κάνει αυτή η κυβερνητική εξαγγελία που ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πλήρη απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ για οικίματα και αγροτεμάχια που πλημμυρίσανε. Το ίδιο είχε πει και ο κύριος Θεαντόπουλος. Δηλαδή, αυτά τα είπαν το Σεπτέμβρη. Και φτάνουμε τώρα Απρίλη και μάλιστα την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ καλούμαστε να την πληρώσουμε τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Και μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουμε να ζήσουμε. Δεν έχουμε τα στοιχειώδη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Είναι κοροϊδία και το θεωρούμε μπαιγμό από μεριάς της κυβέρνησης και καλέσαμε την κυβέρνηση και χτες και τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να βγει και να πει ξεκάθαρα ότι θέλουμε απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους τους πλημμυροπαθείς. Αυτό το πράγμα ζητάμε, αυτό που το βγήκαν και ήδη και το εξαγγείλανε και δεν το έχουν πράξει. Είχατε κινητοποίηση, χτες ήταν η κινητοποίηση που κάνατε, κύριε Τριγάζη? Χτες κάναμε μια κινητοποίηση και κάψαμε κάποια καθαριστικά του έμφυμα. Θα συνεχίσουν οι κινητοποίησεις μας. Γιατί η αγανάκτηση και η οργή ξεχυλίζει. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και το θεωρούμε αδιανόητο. Δηλαδή και όλες αυτές οι δικαιολογίες. Αυτό που είπατε και στην αρχή. Κόπτονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ότι με ένα κλικ θα κάνουμε το ένα, με ένα κλικ θα κάνουμε το άλλο. Και σου λένε ότι πήγαινε ξανά στην εφορία, ξανά χαρτιά, ξανά, πώς το λένε, για να πάρουμε αυτά τα πενιχρά χρήματα πίσω, που δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν πράττει ούτε τα αυτονόητα. Μα ζητάει να πληρώσουμε έναν άδικο φόρο, που ούτε αλλιώς πληρώναμε, άδικος είναι γιατί πληρώνεις ενίκες για να είσαι στο ίδιο στο σπίτι, αλλά εν πάση περιπτώσει φανταστείτε για όλους εμάς, για όλες τις οικογένειες που έχουμε υποστεί αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Έχετε εικόνα και βρισκόμαστε σε μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. Έχετε εικόνα πόσους ανθρώπους αφορά? Ακόμα συνέβαινε την εικόνα, αλλά έχουμε μαζέψει αυτή τη στιγμή πάνω από 100 εκαθαριστικά εδώ, μάλιστα, από τη συνοικία. Μάλιστα.
Οι πλημμυροπαθείς στη Νέα Σμύρνη, ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 400. Και η κατάσταση τους τελευταίους 6-7 μήνες μετά τις καταστροφές ποια είναι, κύριε Τριγάζη? Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα συντρίμια μας. Αρκετοί κάτοικοι δανειστήκανε για να μπορέσουν να πάρουν 20 συσκευές, να πάρουν να ξαναστήσουν το σπίτι τους. Αρκετοί δεν καταφέρουν να το κάνουν αυτό. Μένουν σε νίκιο που δεν έχουν, έχουν φύγει από το σπίτι γιατί έχουν υγρασίες κτλ. Αρκετοί μένουν σε. Ήρθε σε μια κυρία χτες, για να καταλάβετε. Εδώ μια κάτοικος της Νέας Μήνης, η οποία έχει άντρα με σοβαρά προβλήματα υγείας, που κοιμάται σε σπασμένο κρεβάτι, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ούτε να πάρει τα απαραίτητα για να, για να μπορέσει να ζήσει. Της ήρθε 491 ένθια. Καταλαβαίνετε, για αυτή την οικογένεια που τόσο καιρό, σε όλους αυτούς τους κατοίκους που έχουν ανάγκη, τους στηρίζουμε εδώ η Επιτροπή Πλημμυροπαθών, Σωματεία, Φορείς, με την αλληλεγγύη, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς καμία κρατική στήριξη για τίποτα. Και το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι κάθε μέρα τρέμει το φιλοκάρδι μας να μην βρέξει. Γιατί 7 μήνες πριν δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο στις συνοικίες της Νέας Μήνης και στις άλλες συνοικίες της Λάρισσας που ξέρω. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, αυτό έχουμε να αντιπαλέψουμε και μας ζητάνε και τα ρέστα, να πληρώσουμε και από πάνω. Κύριε Τριγάζη, θέλω να ευχαριστήσω για την ενημέρωση και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα έχουμε και εμείς το νου μας από εδώ. Να είστε καλά. Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.